Μην στεναχωριέστε. Εντάξει, το βλέπετε λίγο σκονισμένο. Θα το φτιάξω εγώ, θα το γυαλίσω. Θα το γυαλίσω το πεζό, έτοιμο. Λοιπόν, και σήμερα ένα πεζό 108 είναι έτοιμο να φύγει από εδώ, αρκεί να βρει έναν οδηγό. Δίπλωμα έχουν οι παίχτες μας. Έχουν όλοι μαζί τους δίπλωμα. Μπορεί να φύγει. Οδηγό έχουμε. Συνοδηγό έχουμε. Φόρεσε, παιδιά, αυτό το φόρμα, πώς λέγεται. Φόρμα. Σουλίνα. Η δοκίμασα εγώ να βάλω το ένα χέρι μου. Μέσα δεν χώραγε το ένα χέρι μου να βάλω. Η Σουλίνα μπήκε ολόκληρη. Σουλίνα! Λοιπόν, δουλειά σε τριμώχνη αυτό ή παίρνεις και ανάσες. Όχι, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είναι, βέβαια. Υπάρχει χώρο. Και εγώ μια χαρά ήμουν, Ζούλια, τριών ετών, χώραγα εκεί μέσα. Ήρθε η ώρα να πας στη θέση σου, γιατί θα παίξουμε τώρα. Ένα υπέροχο κοινό μαζί μας σήμερα, ένα χειροκρότημα από σας για σας. Μία λεξομαχία για το καλημέρα. Πάμε να γνωριστούμε. Καλή επιτυχία και καλή αρχή και θα ξεκινήσουμε με αναγραμματισμό. Ποιος θα το βρει άραγε πιο γρήγορα. Η Κωνσταντίνα, ο Βασίλης ή η Σωτηρία. Για ποντάρετε. Έλατε παιδιά, αναγραμματισμός. Για σκεφτείτε λίγο τα γράμματα που είναι κάτω. Σωτηρία μου, πες το. Πίνακας, ναι. Σπανάκι. Μα τον ποπάει. Το σπανάκι είναι ιδανικό, λέει, για σίδηρο και τα λοιπά, κάνει μπράτσα. Δύναμη τα πάντα. Ποπάει, διάβασες εσύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι κάνεις, μετά τον ποπάει. Ασχολούμαι το ραδιόφωνο. Όπα, έλα ρε. Σωτηρία είναι δική μου, ρε. Σωτηρία μου, πολύ ωραίο πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συναδελφικά έτσι, αλλά φαντάζομαι μουσικό, έτσι. Μουσική, βόλτες, ταξίδια, φίλοι, καλό κρασί. Μείνε στο ραδιόφωνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια. Το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να μου πεις για το ραδιόφωνο τι μουσική παίζεις. Το ραδιόφωνο παίζω ελληνικά. Ελληνικά, σε πάω. Τριών τελευταίων δεκαετιών. Και πάλι σε πάω. Ναι. Είμαι έτοιμος σήμερα να αναδείξουμε. Και δεν χαλάμε χατήρι. Σε κανέναν. Ό,τι παραγγελιά και να κάνω παίζει. Τζουλιά, ετοιμάσου. Παραγγελιές απόψε με τη Σωτηρία. Η Κωνσταντίνα μας, ένα χειροκρότημα, το κορίτσι μας. Καλώς ήρθες. Χαίρετε. Πώς είσαι. Καλά, εσύ. Εσύ με το σπανάκι τι σχέση είχες. Έτρωγες σπανάκι. Ποτέ. Ποτέ. Είναι αυτό που σου έλεγες. Δεν με έπεισε ο ποτέ. Σπανάκι θα φάω. Και εγώ κατάλαβα το μοναδικό πράγμα στο οποίο είμαι αλλεργικό, στο πολύ σπανάκι. Στο οποίο πρίζομαι, ξέρεις, του μπανιάζω. Αλλά όχι με την κανονική έννοια αυτή. Με την άλλη, γίνομαι έτσι πιο σαν μπαλόνι. Λοιπόν, πού έχεις αλλεργία. Όχι απαραίτητα σε θέματα υγείας. Σε τι είσαι αλλεργικής ανάνθρωπος. Ωχ, κατάλαβες τώρα τι έχει να γίνει, έτσι. Σε τι δεν είσαι, ξέρεις. Εντάξει, στο ψέμα. Στο ψέμα. Πολύ. Ναι. Και εσύ τι άλλο είμαι αλλεργική. Στο ψέμα είναι αλλεργική. Ναι, είμαι αλλεργική. Καταλαβαίνεις κάποιον που σου λέει ψέματα. Ναι, με τη μία. Κωνσταντίνα, κοίταξε με στα ματιά και πες μου. Σήμερα μπορεί να κερδίσεις αυτοκίνητο. Λέω ψέματα ή όχι. Λες αλήθεια. Ναι. Και ο Βασίλης, παρακαλώ. Γεια σου, ρε Βασίλο, μιλάρε. Τι μου κάνεις. Καλά. Ο Βασίλης, όσο μιλάγαμε με τα κορίτσια. Είχε μείνει το μυαλό του στο πεζό ή στη Τζούλια. Δεν μπορώ να καταλάβω αν κοιτάς πιο πίσω από το αυτοκίνητο μπροστά. Είναι και τα δύο ίδια. Ταιριάζει και το χρώμα. Είναι και χρωματικά σεταρισμένα. Και το χρώμα. Να μου ήρθε με το μαύρο εσύ με τα πρόβατα εδώ πέρα, πρόβατα για σφαγή. Πας. Πού πας. Προσπανάκι, γι' αυτό. Προσπανάκι, αγόρι μου, νάτος. Τελικά τι κοιτάγες, Τζούλια ή πεζό. Τζούλια. Τζούλια. Και πεζό. Και πεζό. Τζούλια με πεζό μαζί. Η σκέψη Τζούλια με πεζό. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα. Εδώ έχεις έρθει με ποιους μαζί σήμερα. Δύο φίλους. Με δύο φίλους. Ναι, ναι. Είναι και η κοπέλα σου μαζί. Όχι. Τζούλια, τετράδα. Για βόλτα, για βόλτα, παιδιά, για βόλτα. Το πεζό προέρχεται πέντε άτομα. Εγώ αδύνατος είμαι, με βάλετε και μέσα μια γωνιά. Αν με πάρετε και εμένα μια βόλτα, να φύγω από το ΚΑΠΑ στούντιο, γιατί εσείς θα φύγετε με κάτι της. Ενώ εμείς με την Τζούλια θα μείνουμε εδώ πάλι για να κάνουμε για άλλη μια χρονιά τον τροχό της τύχης. Πρώτος γύρος. Και θα ξεκινήσουμε με. Μπόνους 200 ευρώ. Πολύ ωραία. Πάμε να βρούμε τη Τζούλια στην πρώτη κατηγορία μας. Θα πρέπει να βρείτε πρόσωπο και το επάγγελμά του.
Λοιπόν, ένα πρόσωπο και τι επάγγελμα κάνει. Ένα γνωστό πρόσωπο προφανώς. Δεν είναι κάποιος φίλος μου, κολλητός που τον βάλαμε, ξέρω, Μίτσος ο Περιτεράς. Είναι κάποιο γνωστό πρόσωπο. Σωτηρία θα παίξεις πρώτη. Τα γράμματα έχουν ανοίξει. Σου εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ. Πάμε δυνατά. Μου επιτρέπει να σε λέω, συνάδελφο Σωτηρία, μιας και είμαστε, θεωρώ τον αυτό μου ραδιοφωνικό άνθρωπο, παρά ότι εγώ δεν έπαιζα μουσική όλα αυτά τα χρόνια. 40 ευρώ για το πρώτο τραγούδι που θα μας αφιερώσεις. Το Σίγμα. Ορίστε, υπάρχουν δύο και είναι 80 ευρώ για σένα. Μπράβο, ξαναγύρισε. Αγαπημένος σου καλλιτέχνης από τη δεκαετία του 80-90, ποιος είναι σου? Θέμης Αδαμαντίδης. Αδαμαντίδης, ε. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. 30 ευρώ. Το πι. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Δεν υπάρχει. Μη σιγοψιθυρίσω ένα στίχο του Θέμη του Αδαμαντίδη, αμέσως να γίνουν μηνύσεις στο κανάλι. Έχουν πάρει τηλέφωνα ή έτσι. Τροπή τους. Θέλω να πω ότι ήρθε η ευκαιρία του Βασίλη να παίξει για πρώτη φορά. Βασίλη, γιατί κοίτας τον πίνακα, τι θα βρεις με ένα γράμμα? Κάτι μπορεί να βρω στο επάγγελμα. Α, κοίτα ο Βασίλη με το σίγμα μόνο. Τηρίο. Έλα, Βασίλη μου, καλή τύχη σε εσένα. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ θα μας πεις για 20. Το ταφ. Κοίτα τώρα. Τι ωραία που θα ήταν να εκφέρει και εσύ κανένα 40, κανένα 50 τώρα, Μπίλι. Πραγματικά. Με 4 γράμματα, πραγματικά. Πραγματικά θα γίνει τώρα. Τώρα ήταν αυτό το ζέσταμα. Τώρα θα κάνεις το καλό σου. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχετε μεγάλο ποσό. Είναι και πάλι ένα 20αρικάκι. Ρο. 20-20 θα μαζεύεις. Ταλαιπωρείς την Τζούλια με αυτόν τον τρόπο, Βασίλη μου. Θα ήθελα να είσαι πιο πρακτικός. Δηλαδή να φέρεις ένα γράμμα για 100 ευρώ, να ευχαριστεί 8 φορές να τελειώσουμε. Μπορείς. Θα το προσπαθήσω. Όχι να προσπαθήσεις. Μπορείς, Βασίλη. Μπορώ, εννοείται. Έτσι, Βασίλη. Άκουσα να προσπαθήσω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Όλα έχουν συμβεί εδώ. Και τα αρνητικά και τα θετικά. Αυτοί που έχουν μια θετική άβρα πάνω τους συνήθως τους ακολουθεί και ο τροχός. Να τώρα για παράδειγμα που ανέβηκες ψυχολογικά, είδες το ποσό μεγάλο, διπλασιάστηκε. Το νι. Ωραία. Και υπάρχουν δύο, άρα 80 ευρώ μάνι μάνι. Είσαι αυτή τη στιγμή στα 200 ευρώ, Βασίλη. Κάθε φορά που περνάτε τα 100, βεβαίως, έχετε δικαίωμα να αγοράζετε και φωνήεντα. Εσύ έχεις 200 αυτή τη στιγμή. Θα αγοράσω ένα φωνή, το Α. Είχε λίγα, είχε λίγα. Πολύ καλή επιλογή. Είχε λίγα, 8. Λοιπόν, Βασίλη, μ' αρέσει που πριν με ένα σίγμα που είχε εμφανιστεί έψαχνε να βρεις το γρίφο. Τώρα ρε μπαγάζια που έχουμε λύσει το μισό γρίφο, θα κάνεις. Δεν θα το λύσεις. Και αν το λύσεις είναι 100 ευρώ, είναι 200 το μπόνους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. 200 το μπόνους, δηλαδή 300. Βασίλη μου, το έχεις? Δεν το έχω. Όχι, ωραία, θέλω να ξαναγυρίσεις. Θα γυρίσω. Πρόσωπο και επάγγελμα. Δυσίωνο το μέλλον, το βλέπω. Δεν πρόλαβες να κάνεις ρούπι, πάει το κατοσταρικάκι που μάζεψες. Δεν είναι τα λεφτά που έχασες, είναι ότι έχασες τη σειρά σου. Και η Κωνσταντίνα τώρα που δεν έχει γυρίσει καν τον τροχό, έχει την ευκαιρία να το λύσει, να πάρει τον πόνους, να πάρει και 50 ευρώ από μένα και να φύγει με 250 χωρίς να γυρίσει. Καλό. Καλό, αλλά δεν. Αλλά δεν το ξέρεις. Δεν πειράζει, Κωνσταντίνα. Ξεκινάω. Θα δοκιμάσει το γύρισμα και σε καλή επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά που γυρίζει η Κωνσταντίνα μας. Ξεκινάς. Τέλεια. Όχι, είναι, ήταν, δεν είναι τόσο τέλεια. Δεν είναι τόσο τέλεια, ναι. Τελικά. Του ρολογίου οι δείκτες γύρισαν και πήγαν στο 20άρικο. Ναι. Ένα σύμφωνο. Παναγίτσα μου, θα πω το κάπα. Επίκλεισε την Παναγία πρώτα, έκανε και μπέρδευε το κάπα, λέει Παναγίτσα μου. Είναι το πρώτο γράμμα που είπε σήμερα, παιδιά. Το πρώτο γράμμα που είπε. Με το πρώτο γράμμα, βρε Κωνσταντίνα, φαντάσου έχουμε να έχει να πει άλλα 100. Λοιπόν, μήπως το έλυσες τώρα. Κάτι μου ήρθε, αλλά λέω να γυρίσω. Και εγώ στέσω αυτό θα έκανα, πάμε. Εδώ ζητάμε ένα μεγάλο ποσό για να εκμεταλλευτούμε ότι κάτι έχουμε βρει, αλλά μας έρχεται το ποτέ μικρότερο. Θα πω το Χ. Εντάξει. Να πω ότι θα ξαναγυρίσεις, να κάνω μια υπόθεση ή μας φτάνουνε. Έχω μια δυσκολία στην πρώτη λέξη. Α, μια πολύ μικρή δυσκολία. Στο όνομα, ναι. Οπότε λέω να γυρίσω, μήπως και καταφέρω και ωραία. Το βρω. Άρα λίγο ρισκάρι. Ακόμη πάμε, γύρισε. Και δεν είναι τόσο ρισκάρι στον τροχό, αλλά είναι ότι ρισκάρι το γράμμα που θα πει. Γιατί δεν είναι βέβαιη για το όνομα. Όπως μας λέει η Κωνσταντίνα,
Κωνσταντίνα μου, εντάξει. Δεν πρόκειται. Ας το δούμε θετικά. Τα διπλασίασες από 10, τα έκανες 20. Πες μου. Λοιπόν, θα πω το Γ. Να το υπάρχει, είδες, ορίστε. Λοιπόν, αυτό ήθελες. Ναι, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, πάω στη θέση μου γιατί η Κωνσταντίνα μας μόλις τώρα θα εισπράξει 200 ευρώ μπόνους και ό,τι έχει μπροστά της, πόσο είναι, Τζούλια. 90 ευρώ. Άρα 290, εξαιρετικά. Για ένα πρώτο γύρο, Κωνσταντίνα μου, ακούω ποιος είναι ο τύπος. Είναι ο Σαντιάγκο Καλατράβα, αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας. Σαντιάγκο Καλατράβα, αρχιτέκτονας. Είναι. Μπράβο. Ο Σαντιάγκο Καλατράβα, ο σπουδαιότερος αρχιτέκτονας της εποχής μας, βεβαίως. Εκ Βαλένθια ορμόμενος, δεν βγάζει μόνο Πορτογαλία η Βαλένθια, βγάζει και Καλατράβες. Αν πάτε στη Βαλένθια θα καταλάβετε, είναι σαν το Ολυμπιακό Στάδιο όλη η πόλη. Έχω πάει. Γι' αυτό σας το λέω, μην νομίζετε ότι χρωστάμε μόνο εμείς, χρωστάνε και οι δικοί στο χωριό του, φαντάζομαι. Γι' αυτό Καλατράβα χρωστάμε ακόμα εμείς. Κωνσταντίνα, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. 2,90 δικά σου. Λεξομαχία τώρα όμως άμεσα για 200 ευρώ. Ισχύει και για τους τρεις το πιο γρήγορο πάτημα. Θα πρέπει να βρείτε το πιο λαλιά. Δηλαδή μία λέξη που προέρχεται από την επαρχία και αντιστοιχεί της έτσι όπως τη λέμε εδώ στην πρωτεύουσα. Αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα. Μόλις ανοίξουν τα γράμματα. Τώρα δηλαδή. Πώς το λέμε στην επαρχία, πώς το λέμε στην πόλη, στα αστικά κέντρα και σε ποια επαρχία το λέμε. Άρατε, ποια είναι εύκολο. Ποιος θα το πει πρώτος. Κωνσταντίνα, πες το κι αυτό. Δεν το ξέρω. Θέλω να δοκιμάσεις κάτι. Και θα πω κάτι σε... Γρήγορα. Τσαβίλη σαγόνι. Τσαβίλη σαγόνι. Όχι, συνεχίζουμε μια άλλη δύο. Η σωτηρία ήταν λίγο πιο γρήγορη και μου λέει. Τσαούλι, ναι. Σαγόνι. Πες το με προφορά όπως πρέπει. Τσαούλι. 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 Τσαούλι, σαγόνι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, okay, άλλα 200 ευρώ πηγαίνουν στην τράπεζα της σωτηρίας, η οποία έχει 3 εκατοστάρικα τώρα. Και εσείς, αν είχατε βρει τα τσαούλια και τα σαγόνια, θα μπορούσατε να είστε εδώ στη θέση της σωτηρίας, του Βασίλη και της Κωνσταντίνας και να απαντήσετε πιο γρήγορα. Για να το κάνετε, θα κάνετε ό,τι έκαναν και τα παιδιά. Πήραν ένα τηλέφωνο, τόσο απλά. Ενώ μερικοί προχωρημένοι χρησιμοποιούν το Facebook. Οπότε, για να έρθετε κι εσείς εδώ, θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr, κάθετος TV, κάθετος τροχός. Λοιπόν, επειδή έχω ραδιοφωνική παραγωγό εδώ, την φίλη μου τη σωτηρία προηγείται μόλις για 10 ευρώ και με 3 εκατοστάρικα τίποτα δηλαδή. Κάνουμε πρόβα. Θέλω να κουβεντιάσω λίγα λεπτά μαζί της, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για την επόμενη εκπομπή της. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όσο παίζουμε. Λίγο διαφημίσεις να συνοηθούμε εμείς το πρόγραμμά μας. Πάμε, βάλε αντίπα. Λοιπόν, σήμερα στην παρέα μας, που προηγείται μάλιστα η σωτηρία, η πρώτη από τους τρεις παίκτες μας, καλά προηγείται. Τώρα με 3 εκατοστάρικα οι υπόλοιποι έχουν 2,90 και 3 εκατοστάρικα λιγότερα από σένα ο Βασίλης, δεν είναι πάρα πολύ πίσω. Έχει κάνει έτσι ένα επάγγελμα, χόμπι αν το θέλετε, ραδιόφωνο με μουσική και παίζει ελληνική μουσική προηγούμενων δεκαετιών. Εμείς τα βρήκαμε εδώ πέρα και είπαμε στα γρήγορα ποιοι είναι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Αντίπας. Ένα θα λες εσύ, ένα εγώ. Αντίπας. Θέμης Αδαμαντίδης. Κοντολάζος. Διονυσίου. Γερολυμάτος. Ρέμος. Δεκαετιών προηγούμενων είπαμε. Εντάξει. Έχα. Είναι δεκαετιών. Ποιο είναι τα αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 80-90. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου γλυκερία. Όχι, ρε εσύ. Τι τραγουδάρα, ε. Τραγουδάρα. Κι εγώ είμαι της ποιότητας, σωτηρία. Πολύ δε όμως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Το πεζό. Όπως είναι. Λοιπόν, με τα φώτα ανισταγμένα και βαριά τριγυρίζουν τα πεζό 108 στην Αθήνα κάθε νύχτα. Βασίλη, ετοιμάσου, παίζεις πρώτος στο δεύτερο γύρο. Ο Βασίλης είναι ο μοναδικός που ακόμη δεν έχει βάλει ένα ευρώ στην άκρη. Ήρθε η ώρα να κάνεις αποταμίευση με την επόμενη κατηγορία που είναι έτσι. Εντριγκαδόρικη και μου αρέσει πολύ.
θα πρέπει να βρείτε το 2-1, δηλαδή μία λέξη η οποία έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Μία λέξη η οποία είναι πάνω-πάνω προφανώς. Και ερμηνείες από κάτω. Βασίλη, καλή τύχη. Ευχαριστώ. Και έχεις τύχη για ξεκίνημα. Εάν μου πεις σωστά ένα σύμφωνο, αυτή τη στιγμή θα πάρεις ένα ωραίο δώρο, ένα gadget από την MLS, ένα κινητό τηλέφωνο που αξίζει 279 ευρώ. Το σίγμα. Μόνο ένα σίγμα χρειαζόμαστε για να πάρει το smartphone από την MLS. Το πήρες, δικό σου. Yeah! MLS MX4G με την καινοτομία Safe, που δεν επιτρέπει σε κάποιον άλλον να ανοίξει το κινητό σου και να ψαχουλεύει τα πράγματά σου, Βασίλη. Τι φίλες που τους έχεις φέρει μαζί ψαχουλεύουνε. Όχι, όχι, είναι καλά, παιδιά. Να σου δώσουμε άλλο κινητό. Εντάξει, δεν είναι καλά, παιδιά. Ξαναπέζεις. Λοιπόν, ο Βασίλης, όπως καταλάβατε, με ένα γύρισμα είναι πρώτος. Ήδη, τόσο χαμηλά ήμασταν σε ποσά. Είσαι ήδη πρώτος. Έλα, 20 ευρώ ακόμη. Το TAF. Έχουμε δύο TAF, άλλα 40 ευρώ. Θα ξαναγυρίσεις μόλις η Τζούλια αποκαλύψει τα γράμματα. Πάμε, παρακαλώ. Το κάπα. Ωραία. Να πω κάτι και στους τρεις, βέβαια, Τζούλια, μου επιτρέψεις, έτσι. Μας έχετε ρημάξει τα μεγάλα ποσά. Στα 20 έτσι. Ευρώ. Δηλαδή, κάποιος έχει φέρει κάποια στιγμή και 40, κάναμε, wow, πού θα τα βρούμε να τα δώσουμε. Ρίστε με τα καλά σας, έχει εδώ 200. Έχει επί 2, έχει πράγμα. Φέρτε τα λεφτά, έλα ρε Βασίλη. Δηλαδή, για 20, 40, 30, 20, 10, έλεος. Έλα, δυνατά. Έχουν γυρίσει ο καθένας από 5 φορές και έχουν φέρει το μεγαλύτερο 40 ευρώ. Θα μας κατηγορήσει ο κόσμος, δεν έχουμε ποσά. Έλα, μήπως πάλι. Τι να πω. Το λάμδα. Όχι, δεν υπάρχει. Ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει κιόλας. Ρε Κωνσταντίνα, θα την κάνεις τη διαφορά. Θα προσπαθήσω ειλικρινά να βάλω τα δυνατά μου, ναι. Ναι, έλα, Κωνσταντίνα, είναι χαμηλών τόνων. Είναι ήσυχη. Κωνσταντίνα, το αντικείμενο της εργασίας σου, τι είναι, σε ποιο τομέα πάνω καταπιάνεσαι? Είμαι σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ναι, ναι. Κι εγώ. Ναι. Γενικότερα έχει να κάνει με εξυπηρέτηση πελατών. Ωραία. Για να εξυπηρετήσεις τον εαυτό σου πρώτα, οπα, με ένα σύμφωνο και μετά θα σου πω τι γίνεται. Λοιπόν, θα πω το πι. Αν έχει 24 πι, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν έχει 2, δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα. Το λέω γιατί κανονικά τώρα πρέπει να σου δώσω 10 δευτερόλεπτα για να λύσεις το γρίφο και να πάρεις ένα μπόνους. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να μετρήσουμε, να το παρακάμψουμε. Ναι. Το παρακάμψουμε λοιπόν και συνεχίζουμε το γύρισμα. Παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να εκμεταλλευτεί τον κεραυνό και να βρει γρήγορα το γρίφο αυτό για 3 εκατοστάρικα επιπλέον. Έτσι κι αλλιώς, όποιος έχει τον κεραυνό μπορεί να ξαναπαίξει και αυτό κάνουμε αμέσως τώρα. Παραδοσιακά, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, να πω το νι. Όπως λέμε, νόντας. Ναι. Ωραία. 60 ολόκληρα ευρώ. Κωνσταντίνα μου, δεν ξέρω, άλλαξε χέρι, άλλαξε. Κάνε κάτι να αλλάξει λίγο η μοίρα μας. Δεν είναι αυτό το πράγμα με τα 20. Δεν έχουμε δει ακόμη ένα τριψήφιο ποσό και είμαστε στο δεύτερο γύρο. Επιτέλους θα δούμε ένα τριψήφιο ποσό χάρη στη δωρεπιταγή που μπορεί και να κερδίσεις. Γιατί τα έπιπλα 900 προσφέρουν μία δωρεπιταγή 300 ευρώ. Θα πω το μη. Έχει 2 ελληνικό έπιπλο 900. Ωραίο έπιπλο. Έρχεται απευθείας ετοιμοπαράδοτος στον χώρο σου. Θέλω να το φέρω εγώ ή να βάλω τα παλιά από το 900 με το φορτηγό. Θα το φέρω εγώ. Εσύ, να σκεράσει ένα καφέ. Το είπα για να το πάρω επιτέλους. Ορίστε λοιπόν τη 903 κατοστάρικα. Πού να αφήσω τη σιφινιέρα, εδώ. Εδώ, Άστη, καλά πάει. Δεν μένεις μακριά, φαντάζομαι, γιατί ο Τινιακός κάνει παράδοση παντού. Πού ναι, μένεις, ναι, σε ποια περιοχή. Εντός Αθηνών. Δεν θα τους κουράσω, θα πάρω. Κωνσταντίνα μου, ναι, μένει 460. Θέλω να θυμάσαι ότι τα 160 είναι λεφτά για να κάνουμε συνάλλαγμα. Τα υπόλοιπα 300 μένουν στην άκρη ως δωρεπιταγή. Θα πάρω το Α. Αρτιμελής. Ωραία. Για ακόμη μια φορά το Α εμφανίζεται τόσο 8 φορές. Όπως και πριν, νομίζω, Τζούλια, 8 φορές είχε εμφανιστεί. Αλλά τώρα οι 8 φορές βοηθήσανε ώστε να εμφανιστεί σχεδόν όλη η πρώτη λέξη, που είναι και η σημαντικότερη, γιατί η πρώτη λέξη έχει 2 διαφορετικές ερμηνείες. Μήπως βρήκες και την πρώτη και τις ερμηνείες? Εάν όχι, πρέπει να γυρίσεις. Σε λίγο, ναι. Ωραία. Θα γυρίσω.
Το σε λίγο είναι δέσμευση. Ναι. Σε λίγο θα το βρω. Ναι. Εντάξει, είναι θετικό. Σε λίγο θα το βρω. Αχ, ξεπέρασα ποσά. Καλά εννοείται. Για 30 αυτή θα πω το βήτα. Θα νομίζει κανείς ότι βγάλαμε τα 200 σήμερα από μέσα και τα 100. Να το και το βήτα. Η πρώτη λέξη προφανώς είναι στο μυαλό σου και την ξέρεις και την ξέρουμε όλοι βεβαίως. Μας λείπει το τελευταίο γράμμα, άρα είναι πανεύκολο. Λοιπόν, 3,90 δεν μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα. Θα γυρίσω. Παρακαλώ. Έρχεται το καλό! Έρχεται το καλό! Μπράβο! Επιτέλους! Επιτέλους, μεγάλο ποσό! Επιτέλους! Εντάξει, εμείς χαρήκαμε επειδή φέρετε το ποσό. Θα χαρούμε ακόμη περισσότερο. Ναι, να το πάρω είναι το θέμα. Αν πετύχεις και το γράμμα. Λοιπόν, θα πω. Θα με κορυδεύουν τώρα από το σπίτι, θα πω το ρο. Γιατί να σε κορυδεύουν από το σπίτι, δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ότι κάποιος θα με κορυδεύει από το σπίτι. Όχι, βέβαια! Θα χαίρεται σίγουρα για σένα. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταρχάς μόλις έβγαλε 200. Δεύτερον, κάποιος θα με κοροϊδεύει από το σπίτι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι λογική είναι αυτή. Υπάρχει κάποιος σίγουρα που θα μου σφύρει πολλά. Όχι, μπορεί να σε κοροϊδεύουν από τη δουλειά, από το δρόμο, από παντού. Δεν είναι το σπίτι μόνο. Το σπίτι, το σπίτι μας και τους άλλους δεν τους γνωρίζουμε. Λοιπόν, να σας πούμε εσάς εκεί που νομίζουμε ότι μας κοροϊδεύουν. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ. Εσύ που είσαστε εκεί. Α, τελείωσε. Θα μας κοροϊδέψουν κιόλας. Ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ. Καλό περνάμε. 5,90. Θες να αγοράσεις φωνήεν. Ναι. Ποιο θέλεις. Το γιώτα. Για να δούμε το γιώτα. Υπάρχει μόνο ένα εκεί κάτω. Ξέρω ότι σε στεναχώρησε το γεγονός. Ναι. Ωστόσο μπορεί να αγοράσεις άλλο ένα αν θέλεις. Α, κάτι μου έρχεται τώρα. Ας πάρω και το όμικρον. Το όμικρον βεβαίως υπάρχει στο γρίφο μας και υπάρχει στην πρώτη λέξη που εμφανίζεται και είναι το καναβάτσο. Και τώρα με τα άλλα τρία όμικρον υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να έχεις λύσει το γρίφο. Και αν το έχεις κάνει όντως, θα μου το πεις τώρα ή αλλιώς θα γυρίσεις. Θα γυρίσω. Παρακαλώ, δεν το έχει βρει λοιπόν ακόμη. Η λέξη που σε δυσκολεύει είναι η τελευταία ή... Η τελευταία. Η τελευταία. Καναβάτσο. Ψάχνουμε τις δύο διαφορετικές έννοιες του καναβάτσου. Να το σοκεραυνός. Εδώ θα σου χρειαστεί. Πες μου το σύμφωνο. Το γάμα. Ωραία. Όταν έφερες κεραυνό, δεν το εκμεταλλεύτηκες και ήταν λογικό, είχε 2-3 γράμματα. Τώρα, αν το εκμεταλλευτείς, τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα και μου το λύσεις, θα πάρεις άλλα 300. Εάν το πεις λάθος, ξαναπέζεις γιατί αυτό σημαίνει ο κεραυνός. Είσαι έτοιμη, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Πάμε. Καναβάτσο. Τι μπορεί να είναι, πάμε. Θα γυρίσω. Δεν θέλω να δοκιμάσεις στην τύχη. Όχι. Ούτε στην τύχη. Ούτε. Λοιπόν, το σέβομαι. Βγάλω το λάδι. Τα 10 δευτερόλεπτα έχουν τελειώσει, οπότε θα ξαναπαίξεις και λάθος να έκανες. Είχε το δικαίωμα να ξαναπαίξει γιατί ο κεραυνός τέτοια πράγματα κάνει. Λοιπόν, έχει κολλήσει το μυαλό μου, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι σε δυσκολεύει η τελευταία λέξη. Η πρώτη τελευταία, μάλλον. Για να δούμε τώρα. Η τελευταία καλά τα πάει. Η τελευταία τώρα κόλλησε αλλού, 20 ευρώ. Ναι, θα πω το χ. Χ που ξέρεις ότι είναι μέσα στο γρίφο. Θα το πάρω, δεν άρα ευρώ, σου δίνει άλλα 40 ευρώ γιατί υπήρχε 2 φορές. Οπότε το καναβάτσο είναι σίγουρα χοντρό. Έχεις βρει τη μία από τις 2 έννοιες, προφανώς. Ναι. Θέλω να ξαναγυρίσεις. Η τρίτη δεν ξέρω ή τι να αγοράσεις ένα φωνήεν, μιας και σου περισσεύουν 170 ευρώ για ταραβέρι. Λοιπόν, θα γυρίσω άλλη μία. Ωραία. Σωτηρία το έχεις βρει. Η Σωτηρία το έχει βρει. Οπότε, Κωνσταντίνα μου, δεν έχεις περιθώριο να χάσεις στη συνέχεια. Γιατί δεν θα το επιτρέψει η Κωνσταντίνα. Μπράβο σου όμως, γιατί φέρνεις άλλη μία δώρο επιταγή. Αυτή τη φορά για 180 ευρώ για ένα ρολόι Schlesinger. Θα πω το φι. Υπάρχει το φι και ένα ρολόι Schlesinger στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή έχεις στα χέρια σου 660 ευρώ και πρέπει να μου το λύσεις ή να αγοράσεις. Άντε θα γυρίσω και ο Θεός βοηθός. Γύρισε λοιπόν. Γυρίζει άλλη μια φορά, το έχει πάει στα άκρα το παιχνίδι, το πάει όσο πιο τέρμα μπορεί προκειμένου να βρει τη λέξη που της λείπει, που προφανώς πλέον είναι η πρώτη τελευταία. Της καπουλάρης. Της καπουλάρης. Σύμφωνο. Το δέλτα. Και είναι Μπράβο. Τα τελευταία σύμφωνα που υπάρχουν εκεί ακριβώς που θα σκεφτώσουν προφανώς. Οκ, το έχω. Οκ. Παιδιά, ναι. Να σου πω κάτι. Λες οκ, το έχω και λείπουν 3 γράμματα που τα ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Φρόντισε να το κάνεις λάθος και σου πω εγώ μετά από το σπίτι. Γελάει. Κωνσταντίνα Λίστο, πάμε. Καναβάτσο. Καναβάτσο τι σημαίνει. Χοντρό ύφασμα και δάπεδο πυγμαχίας. Καναβάτσο λες ότι σημαίνει χοντρό ύφασμα. Αυτό προφανώς είναι σωστό. Αλλά είναι και δάπεδο πυγμαχίας. Αυτό προφανώς, στο λέω εγώ σωστό είναι. Ανοίξτε παρακαλώ το γρίφο, είναι σωστός! Έλα, τρομερό, τα εμφάνισες όλα. Τρομερό.
Θεωρούσε ότι ήταν πολύ δύσκολο προφανώς, γι' αυτό και δεν το βρίσκε. Η λέξη δάπεδα που σε ταλαιπώρησε, σε καλό σου βγήκε, κορίτσι μου. Και πραγματικά σου βγήκε σε καλό, γιατί ήσουν ατυχερή στον τροχό. Δεν χρεοκόπησες. Στο τσακ. Στο τσακ, ναι. Και έφτασε, ξέρεις πόσο, δεν ξέρεις. Πες μου, κάνε μια εκτίμηση, αλλά πες μου ένα ποσό. Τέσσερα. Πόσο? Τέσσερα. Ναι, καλά τα πήγες. 1050 ευρώ, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ. Για να καταλάβετε ότι εδώ με τα δώρα τα ποσά και την ώρα περνάει, χάνεται η μπάλα κατά τη στιγμή. Δεν ήξερα ούτε πόσα έχω, ούτε. Φαντάσου να τα ξέρεις, Κωνσταντίνα κιόλας. Φαντάσου να τα ξέρεις. Εν τω μεταξύ, παιδιά, για όσους αυτή τη στιγμή, γιατί η Κωνσταντίνα λέγε, θα με κοροϊδεύουν από το σπίτι. Για σένα, ρε, στο σπίτι, εσύ που κοροϊδεύεις. Το κορίτσι έχει βγάλει ήδη ένα χιλιάρικο και αν τη βλέπεις τόση ώρα και φορτώνεις, θα την ξαναδείς στον τρίτο γύρο, παίζει πρώτη. Εδώ στον τρίτο γύρο, για όσους δεν βαρέθηκαν την Κωνσταντίνα, θα την απολαύσουν κι άλλο τώρα. Πάλι εσύ. Πάλι εσύ στην τηλεόραση των ανθρώπων. Δεν μπορείτε να μ' αποφύγετε από τη θέση. Σονάρα, Κωνσταντίνε, όλος στην τηλεόραση είσαι. Γελάς. Δούλια κατηγορία. Τώρα θα ψάχνετε για κάτι από την επικαιρότητα. Επικαιρότητα, κατηγορία, όπως Κωνσταντίνα. Ασφαλώς και είναι η σειρά σου να παίξεις δικαιωματικά. Πάλι πολλά γράμματα, δώσ' το άλλη μία. Σε πήγε καλά ο προηγούμενος γύρος. Με την ίδια τύχη, Κωνσταντίνα μου, μπορείς να ανέβεις πάνω από τα 2-3 χιλιάρικα. Και ξεκινάς με τις ιδανικές συνθήκες. Άλλο ένα ρολόι Σλάσεντζερ. Αυτή τη φορά θα πάρεις αντρικό. Άντε, ναι, θα πάω αντρικό αυτή τη φορά. Άντε, μας κάνεις τη χάρη. Ναι, γιατί καστούμε, όχι. Κωνσταντίνα. Λοιπόν, θα πω το κλασικό σίγμα. Σλάσεντζερ δικό σου. Και έχει και 6 γράμματα. Μπράβο. 6 σίγμα υπάρχουν εκεί. 180 ευρώ για το πανέμορφο αυτό ρολόι Σλάσεντζερ. Οπότε από ρολόι δέσαμε, τελείωσε. Τελειώσαμε. Τι σου λείπει από δώρο, κάτι δεν έχει πάρει. Τι νιώθω, πήρα. Δεν πήρα κινητό, δεν έχω πάρει. Σου ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη, μπορεί να επαναρχίσει μόνο. Η Κωνσταντίνα εδώ και 10 λεπτά έχει ένα αστεράκι από πάνω της. Ταν, λαμπερό και της φέρνει τύχη. Τύχη, τρομερή. Έχουμε 30 ευρώ. 30 ευρώ. Θα πω το ταφ. Είναι 60 συνολικά. Ξανά. Έλα. Παιδιά, έχει κολλήσει σιγαράκι. Κόλλησε, ναι. Καμιά φορά, ναι, δεν το έχουμε γυαλίσει και μένει εκεί στο ίδιο σημείο. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Τώρα σημαίνει ότι θα πάρεις 20 ευρώ για το επόμενο σύμφωνο. Στεναχωρήθηκε, παιδιά. Θέλω το κινητό. Αυτό μου λείπε. Εντάξει, έχουμε άλλη μισή ώρα παιχνιδιού. Πιστεύω θα το κάνουμε. Εντάξει, οκ. Θα πω το κάπ. Λοιπόν, θέλει το κάπ, όπως λέμε, κινητό τηλέφωνο που δεν έχω κερδίσει ακόμα. Ορίστε, έχουμε άλλα δύο κάπα 40 ευρώ. Είσαι στα 3,40. Ναι. Έχεις 180 ευρώ δώρο, άρα μπορείς να αγοράσεις ένα φωνή. Αν θέλεις, βεβαίως. Θα το παλέψω λίγο ακόμα με το όντοχο. Ο γύρος αυτός, θυμίζω σε όλους, έχει και φόρο και χρεοκοπία πλάς. Ξανά. Λοιπόν, το νι. Και δύο νι. Έχεις 3,80 τώρα. Ωραία, θα πάρω ένα φωνή, Για πες την Τζούλια ποιο είναι. Το α. Την προηγούμενη φορά εμφανίστηκε 8 φορές, τώρα μόνο μία. Εντάξει, σκέψου ότι θα μπορούσε να μην υπάρχει καμία. Οπότε μην σε παίρνει από κάτω. Μάλλον. 280 ευρώ αυτή τη στιγμή, σου περισσεύουν 100 για να αγοράσεις φωνήεντα ή ξαναγύρισε αμέσως τώρα. Άλλος ένας γύρος που η Κωνσταντίνα βρίσκει κάθε γράμμα που αναφέρει και τώρα θα φέρει και ένα πολύ αξιόλογο ποσό για να σε δω τώρα. Ναι, μπράβο. Θα πω το πι. Με ένα πι παίρνει 100 ευρώ. Με δύο πι 200. Μπράβο. Κωνσταντίνα μου, τα έχεις πράξει ιδανικά όλα, θα έλεγα. Εντάξει, θα προτιμήσω να πάρω ένα φωνή. Θα πάρω το γιώτα. Και θέλει έστω ένα, αλλά έχει πάρα πολλά. Έχει 5. Επικαιρότητα η κατηγορία μας. Πάει το μυαλό σου κάπου. Όχι. Κωνσταντίνα μου, μπορείς να αγοράσεις ξανά ή να γυρίσεις ξανά. Θα γυρίσω. Πάει για σύμφωνο. Το λάμδα. Και από αυτό έχει. Έχεις βρει σχεδόν τα πάντα και πάλι ο γρίφος γέρνει προς την πλευρά σου και προς το ταμείο σου.
σε έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής τα 420 ευρώ. Είμαι πολύ κοντά, αλλά έχω ακόμα. Εδώ είσαι, λοιπόν. 15 συνεχόμενα λεπτά παίζει η Κωνσταντίνα, η οποία... Μόνο 20 φέρνει. Τώρα. Θα πω το ψι. Να θυμίσω εγώ ότι το κίτρινο γράμμα έχει 200 ευρώ από πίσω. Και το είπα γιατί μάντεψα το γρίφο, να σου πω την αλήθεια. Και τώρα που πήρες άλλα 200 ευρώ, ευτόχεται το σάρικο. Με δικαίωσες, γιατί κρίμα να μείνει με στέση σου, να το λύσω και να τα πάρω, γιατί το έλυσα το γρίφο εγώ. Εσύ τον έλυσες? Όχι. Αγόρασε ή γύρισε? Κωνσταντίνα μου. Θα συνεχίσω, ναι. Πάει για σύμφωνα. Το ψι, η Τζούλια, εμένα ήταν στο μυαλό μου ώρα και με επιβεβαίωσε την επιλογή της Κωνσταντίνα ότι όντως είναι αυτό που σκέφτομαι. 50 ευρώ για το επόμενο σύμφωνο. Θα πω το χ προσωρινά. Το χ προσωρινά. Αυτό είναι πρώτη φορά το ακούω. Προσωρινά, ωραία. Και αφού πήρε προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα, τώρα θα πάρει και ένα φωνή, είμαι βέβαιος. Θα πάρει και το όμικρον. Θα πάρει και το όμικρον. Που υπάρχει 4 φορές, βεβαίως. Αποκαλύπτει άλλη μία λέξη, τη δεύτερη λέξη που αποκαλύπτεται και είναι η λέξη πολικό. Και τώρα με 590 ευρώ η Κωνσταντίνα αποφασίζει τι θα κάνει. Θα το λύσεις μήπως? Όχι, δεν θα το λύσω. Δεν με... Η τελευταία δεν ξέρω καθόλου. Θα αγοράσω, ναι, σίγουρα. Ποιο? Θα αγοράσω το ε. Έλα, σώπα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά... Το διαβάζεις πλέον. Κωνσταντίνα, αναμφισβήτητα η τύχη είναι μαζί σου. Αλλά παρόλα αυτά ξοδεύω τα χρήματά μου στα φωνήαντα. Ξοδεύεις, αλλά έχεις πάλι 490. Λοιπόν, ωραία, εγώ θα το λύσω τώρα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο θα το κάνεις αυτό και θα τα ακούς μετά από μένα και έχω λόγο να σε κατσαλιάσω. Έλα, μη με μαλώνεις. Όχι, αφού δεν σε μαλώνω από το σπίτι, θα σε μαλώσω εγώ εδώ τώρα, να δεις. Πες μου τη λύση του γρίφου. Λοιπόν, πολικό ψύχος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίες και κύριοι. Το έκανε και δελτίο ειδήσεων. Κατάλαβες, έγινε και anchor woman τώρα. Η Έλλης Κωνσταντίνα Στάι. Γιατί δεν το πω. Βεβαίως. Μπράβο. Άλλο ένα 500 ευρώ περνάει στο ταμείο της Κωνσταντίνας, η οποία μεταξύ μας τώρα, και θα σας το πω τώρα, αγαπημένοι φίλοι, γιατί εγώ δεν σε αυτό θα σας το πω, μιλάμε για παλιά άνθρωπο. Εδώ και δύο γύρους έχει καταφέρει να παίζει μόνη της. Είναι σπάνιο φαινόμενο παλιάνθρωπιάς που ήρθαν εδώ άλλοι δύο άνθρωποι, ο Βασίλης και η Σωτηρία, και δεν έχουν εμφανιστεί στην τηλεόραση. Όχι, για να μάθει η Κωνσταντίνα να κερδίζει με κανένα 1500, ελάτε μαζί μου και οι δύο. Ελάτε εδώ, ελάτε, σας παρακαλώ, και δύο ένα χειροκρότημα, παιδιά, και για τους δύο. Ελάτε μαζί μου. Εμείς θα ποζάρουμε εδώ και θα ποζάρουμε. Έλα, πρέπει μπροστά να ποζάρεις εδώ, να είσαι πρώτη μούρη. Εδώ. Θα ποζάρουμε εδώ και βάλτε τα ρεκόρδια στο σπίτι, συγγενείς και φίλοι, να μας γράψετε. Γιατί ναι, ήρθε η Σωτηρία, ήρθε ο Βασίλης ο τροχός τύχης. Δεν είπαμε ψέματα. Εδώ ήταν τόση ώρα. Έλα, ποζά. Παιδιά, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους σας ότι κι εσείς όντως ήρθατε. Θα πείτε ήμουν τροχός τύχης, θα πει: Ω, δεν σε είδα, είδα το επεισόδιο όλο. Έλεγα μια Κωνσταντίνα μόνο. Εσείς που ήσουν. Εντάξει, γι' αυτό λέγεται τροχός τύχης. Δεν είμαστε ολογράμματα, έτσι, σωστά. Δεν είναι ολογράμματα, δεν είναι 3D απεικόνηση. Είναι αληθινή και τώρα παίζουν τώρα κιόλα λεξομαχία. Θέσει γρήγορα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι λέει αυτή την ώρα. Είναι πολύ άτυχη. Λοιπόν, είναι πολύ τυχερή η Κωνσταντίνα, παλιοκόριτσο. Σωτηρία, σε παρακαλώ, αφιέρωσε ένα τραγούδι στην Κωνσταντίνα. Ποιο θα ξαφιέρωναμε τώρα? Καρδιά μου καημένη, υπέρβαστας. Αυτό θα αφιερώνεις εσένα. Δεν θα αφιερώνεις την Κωνσταντίνα. Καρδιά μου καημένη. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, μπράβο. Τα δώρα δικά σου, τα λεφτά δικά σου, η πρωτιά δική σου για την ώρα. Γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν. Η λεξομαχία η επόμενη είναι πάντα η πιο καθοριστική. Διότι δίνει και σειρά προτεραιότητας. Και αυτό, και αν είναι σημαντικό, σε ένα παιχνίδι που παίζει μόνο η Κωνσταντίνα. Μην με ματιάσετε μόνο, μετά θα τα ρίξω πάνω. Πάντα βρίσκει κάποιον να κατηγορήσει. Από το σπίτι φταίει ο άλλος, εμείς φταίμε. Τζούλια. Και θα είναι επιπλέον για 300 ευρώ και όποιος λύσει το γρίφο θα διαλέξει την επόμενη κατηγορία και θα πρέπει να βρείτε αυτή τη στιγμή ένα πράγμα. Ένα πράγμα με τα γράμματα να αναβοσβήνουν, παιδιά. Είσαστε έτοιμοι και οι τρεις. Ξεκινάμε αμέσως.
Έχει πατήσει πιο γρήγορα από όλους ο Βασίλης. Το δεύτερο βρήκα. Μόνο η Κωνσταντίνα και η Σωτηρία παίζουν τώρα. Μόνο τα κορίτσια μπορούν να πατήσουν, έχουν το δικαίωμα. Έχει πατήσει η Σωτηρία. Λουράκι ρολογιού. Λουράκι ρολογιού. Εάν είναι σωστό, Σωτηρία μου, εκτός από 3 εκατοστάρικα, επιτέλους θα παίξεις. Άλλα 3 εκατοστάρικα για τη Σωτηρία, η οποία, Τζούλια, βρήκε την τρίτη της λεξομαχίας. Αυτό είναι πάρα πολύ δυνατή, γι' αυτό και φτάνει συνολικά τα 6 εκατοστάρικα. Παίρνει όλα τα χρήματα από τις λεξομαχίες, όμως τώρα επιτέλους θα παίξει. Μάλιστα θα διαλέξει η κατηγορία. Και αυτό και αν είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να βρεις μία που δεν βολεύει τον Βασίλη και την Κωνσταντίνα και βολεύει εσένα. Οι τρεις που σου προτείνω είναι... Άκου τώρα, τίτλος τραγουδιού. Αρχικά γράμματα από ένα οργανισμό ή ένα σύνδεσμο ή μια ομάδα ή ένα σωματείο ή αρχαιοπρεπός. Τίτλος τραγουδιού, αρχικά ή αρχαιοπρεπός, παρότι πάει κάπου το μυαλό μου ραδιοφωνική παραγωγή μουσικού ραδιοφώνου, θέλω να περιμένεις εκεί μέχρι να βγούμε στον κόσμο ότι μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να έρθει και εδώ για να βγει μια φωτογραφία μαζί μας όπως ο Σωτηρία και ο Βασίλης ή να παίξει σαν την Κωνσταντίνα που παίζει μόνη της εδώ και δύο γύρους. Τζούλια! Για να έρθετε και εσείς εδώ στην παρέα μας, θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.startl.gr, κάθετος TV, κάθετος τροχός. Μέχρι να σκεφτεί ποια κατηγορία θα επιλέξει για το τελευταίο γύρο και το πιο κρίσιμο με τα 500 ευρώ εισιτήρια, εγώ θα ανέβω στο κοινό να βρω τις φίλες της πρωτοπόρου Κωνσταντίνας για να μου πούνε τι άνθρωποι, τι κουμάση είναι που δεν αφήνει κανένα να παίξει διαφημίσεις. Λίγο πριν το τελευταίο γύρο, έχω ανέβει εδώ επάνω στο κοινό. Πρώτο για να γνωρίσω τους ανθρώπους που έρχονται εδώ μαζί μας καθημερινά και δεύτερον να γνωρίσω τους φίλους της πρωτοπόρου Κωνσταντίνας, η οποία έχει έρθει και έχει βγάλει 1.540 ευρώ, παρακαλώ. Είναι εδώ οι φίλες σου, Κωνσταντίνα μου. Θέλω να σας ρωτήσω υπεύθυνα, τέτοιος άνθρωπος είναι, δεν αφήνει κανέναν να παίξει. Δηλαδή, στα επιτραπέζια που παίζετε, σας αφήνει να παίξετε ή είναι τέτοιο κουμάσι? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Θέλει να έχει την πρωτιά πάντα. Και το έχει πετύχει σήμερα. Για να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη. Παίζουμε ένα κουσούρι της Κωνσταντίνας να τη χτυπήσω στο ευαίσθητο σημείο της. Είναι λίγο παραπονιάρα καμιά φορά. Παραπονιάρα. Αυτό. Το κατάλαβα αυτό, ξέρεις γιατί. Λέει 1.500 ευρώ και με πρώτη μόνο, αλλά έχουν βγάλει 3.000. Τέτοια παίχτη έχουμε σήμερα πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, μπράβο. Διότι έχει φτάσει σε ένα ποσό το οποίο σου δίνει το προβάδισμα και ένα μεγάλο βαντάζ. Αλλά τώρα είναι ο γύρος που η Σωτηρία και θα παίξει πρώτη και θα διαλέξει κατηγορία και έχει και 500 ευρώ. Οπότε όλα είναι ανοιχτά και για τους τρεις σας. Σωτηρία μου, θέλω να μου πεις ποια κατηγορία ανάμεσα στις τρεις που σου προσφέραμε, τίτλος τραγουδιού, αρχικά και. Αρχαιοπρεπός. Αρχαιοπρεπός είναι αυτή που σε έβαλε σε σκέψη. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Και εντελώς καρμικά. Ναι. Τίτλος τραγουδιού. Όχι επειδή είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός σε μουσικό ραδιόφωνο, έτσι σου ήρθε στην τρέλα πάνω. Εντελώς. Ναι, ρε παιδί μου. Τίτλος τραγουδιού. Τον τέταρτο και τελευταίο γύρο. Λοιπόν, εδώ, Τζούλια, θέλουμε να ανοίξεις τα γράμματα, σε παρακαλώ, για το τραγούδι που ψάχνουμε. Τον τίτλο του τραγουδιού και όχι του στίχους του τραγουδιού. Έχει σημασία αυτό που λέω. Και εδώ, σε αυτά τα γράμματα, υπάρχει ένα περιθώριο να φέρεις 2.500 ευρώ και να περάσεις πρώτη. Ο γύρος που βγάζει νικητή ή νικήτρια ξεκινάει αμέσως τώρα. Λοιπόν, με 2.500 ευρώ έχεις περάσει πρώτη, γιατί είσαι πίσω 940 ευρώ. Φυσικά, δεν θα ξεκινήσεις με τόσο μεγάλο ποσό, αλλά να σου πω και την αλήθεια, 3 εκατοστάρικα είναι μια χαρά. Αρκεί να πετύχεις ένα γράμμα. Ακούω. Το ΤΑΦ. ΤΑΦ, όπως λέμε, τινιακός. Βεβαίως, δικό σου. Μπράβο. Και ήταν και τέλειο γιατί υπήρχε μόνο ένα. Δεν μπορούσε να εισπράξεις πολλές φορές το 300 αυτό. Μία φορά 300 ευρώ για έπιπλα από την ελληνική εταιρεία έπιπλων Τινιακός. Σου ανεβάζει το ποσό κατά 3 εκατοστάρικα. Ακόμη όμως απέχεις και θέλεις το 500 ευρώ. Πλησίασες πολύ, Σωτηρία μου. Θέλουμε πάλι μεγάλα ποσά ή δώρα.
Όχι, αυτό δεν είναι μεγάλο ποσό, είναι 50 ευρώ. Για το γράμμα που θα μου πεις τώρα. Το κάπα. 100 ευρώ. Είσαι 530 ευρώ μακριά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο φαντάζεσαι η σωτηρία. Εξαρτάται από το τι θα φέρεις τώρα. Σωστό. Γυρίζω. Και τραγούδα κιόλας, άμα θέλεις. Λατρεύουμε 80's και 90's τραγούδια ελληνικά, Τζούλια. Δεν είχες γεννηθεί, το ξέρω. Όχι, κρίμα, 20 ευρώ μόνο. Το πι. Λιγοστεύουν τα γράμματα στον πίνακα και εσύ θέλεις ακόμα 510 ευρώ. Γυρίζουμε. Σε παίρνει από κάτω. Τώρα έρχεται το καλό. Τώρα το καλό. Είναι πολύ κοντά. Και τώρα είναι πολύ μακριά. Το 500 ευρώ ξέφυγε. Άλλα 50 ευρώ. Εκεί βλέπω να σταματάει. Όντως, στα 50 ευρώ σταμάτησε. Το λάμδα. Νόνο. Και ο Βασίλης μετά από 32 λεπτά παίζει πρώτη φορά στο παιχνίδι, ρε παιδιά. Φέρε χέρι. Σε ξεμουδιάσω λίγο, ρε παιδί μου. Λες, θα πιάσει. Ο άνθρωπος έχει μουδιάσει. Περιμένει 32 λεπτά στο σπίτι που βλέπει τροχόλη. Πιο πολύ παίζει. Έλα. Δεν τον άφησε η Κωνσταντίνα. Πρώτη φορά μετά το δεύτερο γύρο. Είναι τώρα που παίζει ο Βασίλης. Βασίλη μου, θέλεις μόνο 1540 ευρώ για να περάσει την Κωνσταντίνα. Κοίτα, να δεις τι φέρνει ο άνθρωπος. Πες με ένα σύμφωνο. Το νι. Ωραία, άκου τώρα τι γίνεται. Εάν σηκώσεις αυτό το jackpot, μπορείς να χρεοκοπήσεις, να χάσεις τη σειρά σου και να μας χαιρετήσεις από τώρα, αν θέλεις. Μην κάθεσαι εδώ πίσω, κρατάμε όρθιο. Αλλά εάν έχει jackpot, θα διπλασιάσεις ό,τι ποσό βγάλεις σε αυτό το γύρο μαζί με αυτά που θα βρεις, γιατί αυτά που έχεις δεν σε φτάνουν. Μάλιστα. Έχεις μόνο 80, δηλαδή και να διπλασιάσεις 160, είσαι πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ 1000 από την Κωνσταντίνα. Θα το σηκώσεις, ναι ή όχι. Θα το σηκώσω, δεν έχω. Λογικό ακούγεται, απλά το αναφέρω γιατί αυτοί είναι οι κανονισμοί. Δείξε στη Τζούλια τι έχει από κάτω. Τζούλια, τι έχει από κάτω. Α, jackpot. Τη μία δουλειά την έκανες. Από εδώ και πέρα, ό,τι φέρνεις διπλασιάζει. Εάν φέρεις για παράδειγμα 500 ευρώ, είναι 1000. Οπότε, Βασίλη, έχει το νου σου ότι πλέον έχεις κάνει τη δουλειά στο μισό. Τώρα εξαρτάται από το τι θα φέρεις στον τροχό της τύχης. Η αγωνία μόλις ξεκινά. Πάμε. Μη μου πεις. Έλα, 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 έλα. Έλα. Δυστυχώς. Θα πω το μη. Ο... Ο... Εάν ο τροχός της τύχης είχε κάνει 3 εκατοστά πιο κει, θα είχα. Βασίλη, θα έχεις αυτή τη στιγμή 2.000 ευρώ. Και ανταυτού 6.40. Θα γυρίσω. Πάμε. Βοηθός, βοηθός. Δεν το πιστεύω πόσο κοντά ήμασταν στο ποσό της ανατροπής. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πες μου, σε παρακαλώ, το σύμφωνο. Θα πω το... Β. Στην τύχη το είπες. Ναι, στην τύχη. Στην τύχη το είπες, ήταν ξεκάθαρο. Και πάμε στην Κωνσταντίνα, η οποία μου λύνει το γρίφο, μου λέει το τραγούδι και μετά αρχίζουν οι χοροί δίπλα στο πεζό 108. Όχι, νο, νο, νο. Οκ. Για σένα υπάρχει ακόμα δρόμος με σύμφωνο το οποίο πρέπει να μου πεις εάν σταματήσουμε σε ποσό. Τυχερή, σταματήσαμε σε ποσό, πες μου. Το Δέλτα. Φυσικά και υπάρχει και είναι το τελευταίο. Οπότε, σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσουν οι χαρές και τα τύμπανα. Α, εσύ ξεκίνησες ήδη, Πάμε, πάμε. Καντώ, πώς το. Κομμένα πια τα δανεικά. Για να δούμε. Είναι κομμένα πια τα δανεικά. Το βρήκε και αυτό. Το βρήκε και αυτό και... Μπράβο! Έχουμε νικήτρια 1.590 ευρώ και τελικώς για την Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, Κωνσταντίνα, να ξέρεις, στη Τζούλια λέω ένα άλλο τραγούδι.
Γιατί κάνει δίαιτα, δεν τρώει, ξέρεις, αλλαντικά κτλ. Τι λέω, κομμένα πια τα αλλαντικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με λαχανικά. Καλό. Όχι, μόνο τα αλλαντικά μόνο τρώω. Λαχανικά δεν τρώω. Ωραία, δεν με βοηθάει σαν υπουργό, τι να πω. Λοιπόν, επειδή ήσουνα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Έκατσε στο παιχνίδι και το έκανε όλο για πάρτι σου. Πραγματικά, οφείλει να πα μόνη σου να χαιρετήσει και τη Σωτηρία και τον Βασίλη που ήρθαν εδώ να σε τιμήσουν με την παρουσία του. Λοιπόν, Βασίλη μου, Σωτηρία μου, σήμερα πετύχαμε επάνω στην Κωνσταντίνα που ήταν ο δοστρωτήρας. Και κούκλα. Και κούκλα. Α, έλα, Κωνσταντίνα μου, τα ακούς και αυτά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, τόσα καλά λόγια άκουσες. Πάμε να ισοπεδώσεις όλο το παιχνίδι κερδίζοντας και το πεζό 108 μαζί μου. Το κορίτσι μας εδώ έβγαλε σήμερα 1.590 ευρώ αβάδιστα. Αβάδιστα, ναι. Ξεκούραστα. Μπράβο. Ήσουν πολύ τυχερή και δεν θέλω να στο χαλάσω αυτό. Ναι. Όσο η τύχη σε περιτριγυρίζει, θέλω να γυρίσεις δυνατά άλλη μια φορά, να φέρεις το πεζό, να λύσεις γρίφο και να φύγεις από εδώ με γκάζι. Πάμε, καλή τύχη. Η τύχη χρειάζεται και η Κωνσταντίνα την έχει σήμερα μαζί της. Το νούμερο 6 σου λέει κάτι? Θα ήθελα το 5, αλλά δεν πειράζει. Έλα, είμαστε πολύ κοντά στο τυχερό σου νούμερο λοιπόν. Δεν μπορεί να είναι άτυχο το διπλανό νούμερο από το τυχερό μας. Δίπλα μου, παρακαλώ, Κωνσταντίνα, η Τζούλια ξέρει και μας λέει τώρα την τελευταία κατηγορία. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι ξενομανία. Παρακαλώ να εμφανιστούν οι δύο λέξεις στον πίνακα. Μάλιστα έχουν και τα ίδια γράμματα. Έτσι, από 7 γράμματα η κάθε μία. Μία έρχεται από το εξωτερικό, μία είναι ελληνικότατη, δεν ξέρω ποια από τις δύο. Αλλά και οι δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Με τα 9 γράμματα που θα βάλουμε μαζί, θα το βρούμε. Ναι. Παρακαλώ, να βάλουμε το λάμδα, το π, το σίγμα, το τ και το α από τα φωνήεντα. Και μετά, αφού τα δει, να αποφασίσει η Κωνσταντίνα ποια 4 γράμματα θα μπουν. Κατηγορία ξενομανία, έχουμε 4 γράμματα, 2 επάνω, 2 κάτω. Για βάλε με προσοχή, ένα-ένα τα σύμφωνα σου. Θα πω το νι. Λοιπόν, το πρώτο γράμμα είναι το νι, όπως λέμε ντουβάρι. Θέλουμε το δεύτερο σύμφωνο. Το ρο. Το δεύτερο είναι το ρο, ρουλεμάν. Το κάπα. Και μας έχει απομείνει ένα φωνήεν. Θα πω το γιώτα. Το γιώτα. Το έχεις ξαναπεί πολλές φορές το γιώτα. Ναι, δεν ξέρω σήμερα. Ότι... Κάτι συνέβη. Ενώ από το σπίτι δεν ήταν το αγαπημένο μου. Σήμερα έγινε το αγαπημένο σου. Ναι, εύχομαι να είναι όντως το αγαπημένο σου. Παρακαλώ, τα γράμματα που μας ζήτησε η Κωνσταντίνα, το νι, το ρο, το κάπα και το γιώτα να μπουν τώρα εάν υπάρχουν. Νι, ρο, γιώτα, 10 δευτερόλεπτα. Ξεκινάμε. Ξενομανία. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Η πρώτη λέξη είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτή μάλλον από το εξωτερικό. Γιατί τελειώνει σε ρο. Τι μπορεί να ήτανε? Άπηγε. Εντάξει. Έπρεπε να δοκιμάσουμε ίσως κάποιο άλλο φωνήεν όπως το ε και τα πράγματα θα ήταν πιο ξεκάθαρα. Ένα χειροκρότημα, βγάλαμε 1.600 ευρώ κοντά. Έλα, παιδί μου. Δεν ήταν καθόλου άσχημα. Σου είχε κολλήσει αυτό το γιώτα. Για έλα εδώ κοντά μου. Σου είχε κολλήσει αυτό το γιώτα, ενώ όμως είχε κολλήσει το ε. Αυτή τη στιγμή ένα άλλο κόσμο θα ανοίγει μπροστά σου. Δεν πειράζει, μην είσαι καλά. Όχι. Ήταν πολύ ωραία. Δεν θα είσαι μόνο καλά εσύ, θα είσαι και εσύ και οι δύο κολλητές σου, γιατί θα φύγεις από εδώ με 1.600 ευρώ, παρακαλώ. Μα. Ήρθες με τόσα? Όχι. Για να δω ζακέτα. Κοιτάξτε, παιδιά, η ζακέτα δεν έχει ούτε τσέπες. Άρα είπα, ψηλά για τα διόδια. Και αυτά τα κολλάνε οι φίλες, τα πρωτοφόλια. Λοιπόν, 1.600 ευρώ, μπράβο, είναι δικά σου, θα μπορούσες να. Έχεις άλλα 4.000, αλλά κολλήσαμε λίγο εκεί. Αμπιγέρ, δεν πειράζει. 1.600, γιατί έτσι είναι εδώ πέρα. Όποιος γυρίζει, τι κάνει η Κωνσταντίνα μου. Κερδίζει. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Άσε βρε το κιούμα.